Γιώργος Μαρινάκης επανεξελέγει δήμαρχος Ρεθύμνου στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, συγκεντρώντας ποσοστό 50,41% έναντι του αντιπάλου Θοδωρή Νίνου που συγκέντρωσε ποσοστό 49,59%. Είμαστε και πάλι νικητές. Αισθάνομαι ικανοποιημένος, όπως ικανοποιημένη πρέπει να αισθάνεται και όλη η κοινωνία του Ρεθύμνου, γιατί εμείς ανήκουμε στην κοινωνία, προερχόμαστε από την κοινωνία και αν έχουμε ένα ελάττωμα είναι ότι δεν έχουμε, μάλλον διαθέτουμε πολιτική αφέλεια. Μια που δεν είμαστε παιδιά κανός κομματικού σωλήνα και δεν έχουμε μάθει στις κομματικές ίντριγες και τις άλλες συναλλαγές. Οι συμπολίτες μας απόψε αποφάσισαν, παρά την εντυπωσιακή μείωση των ποσοστών του κυρίου Μαρινάκη στον πρώτο γύρο, το 50 ακόμα κάτι των συμπολιτών μας ανανέωσαν την εντολή τους στον κύριο Μαρινάκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν του δίνουν, όπως καταλαβαίνετε, λευκή επιταγή. Ο συνδυασμός μας μέσα σε δύο μόλις μήνες κατάφερε να πετύχει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, ειδικά στην πόλη του Ρεθύμνου, και ξεχώρισε, το πιστεύω απόλυτα αυτό που θα σας πω, για την ιππιότητα, τη σοβαρότητα και το συγκροτημένο πολιτικό του λόγο. Μια μάχη που δόθηκε στήθος με στήθος από την αρχή μέχρι και το τέλος της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, δίδοντας το τέλος το προβάδισμα στον Δήμαρχο με μόλις 180 ψήφους διαφορά. Δεν ήρθα απόψε για να κάνω πολιτική ανάλυση του αποτελέσματος. Ήρθα να πω στους Ρεθυμιώτες ότι η νέα αντίληψη, οι συνεργάτες μου, οι εθελοντές, η κοινωνία που μας εμπιστεύεται, θα δουλέψει για όλη την κοινωνία του Ρεθύμνου, αδιάκριτα, χωρίς διαχωρισμούς, αλλά όμως με αρχές και άποψη. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του κάθε Ρεθυμιώτη και της κάθε Ρεθυμιώτησας. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας, στην πόλη και στα χωριά μας. Περισσότερα από 2.000 είναι τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στη διάρκεια της χτεσινής αναμέτρησης, ενώ ο κύριος Νίνος δήλωσε ότι θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του στο πρωτοδικείο, διερευνώντας τον αριθμό των ψηφοδελτίων αυτών. Εμείς δεχθήκαμε και το πρώτο μήνυμα της πρώτης Κυριακής και τη σημερινή δυσκολία του αποτελέσματος σαν μια εμπιστοσύνη και συνάμα ένα καμπανάκι. Ξέρουμε να παίρνουμε τα μηνύματα, να τα αποκωδικοποιούμε και να κάνουμε το σωστό. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με άλλα πράγματα όμως, τα οποία δεν τα έχω σπουδάσει, δεν τα ξέρω και τελικά δεν με ενδιαφέρουν. Ότι στα πλαίσια της δημοκρατίας θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια του συνδυασμού μας, σε τι βαθμό υπάρχουν και σε τι νούμερο. Σας είπα, το αποτέλεσμα είναι σεβαστό. Το αμφισβητείτε? Όχι, δεν το αμφισβητώ. Είναι μια γλυκιά, ένα γλυκό συνέστημα το οποίο βιώνουμε όλοι, το οποίο είναι και σπάνιο, δηλαδή πραγματικά να έχεις χάσει μια μάχη, αλλά ταυτόχρονα έχεις το συνέστημα ότι έχεις κερδίσει. Ανατροπή είχαμε και στο Δήμο Ανογείων, όπου ο συνδυασμός του Μανώλη Καλέργη επικράτησε με μία ψήφο διαφορά του συνδυασμού του Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Έτσι, μετά τις επανειλημμένες επανακαταμετρήσεις, ο Μανώλης Καλέργης αναδείχθηκε νικητής με ποσοστό 50,02% και 1.038 ψήφους, ενώ 49,98% και 1.037 ψήφους συγκέντρωσε ο Σοκράτης Κεφαλογιάννης.